Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Telecrete. Με μια πρωτοφανή στήριξη φορέων και πολιτών από όλες τις ηλικίες που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στο παρελθόν, ο νομός Λασιθίου έδωσε δυναμικό παρόν στο Παλασιθιώτικο Συλλαλητήριο για την Υγεία στο Σελινάρι. Η διοργάνωση της μεγάλης κινητοποίησης αποφασίστηκε πριν λίγο χρονικό διάστημα κατά τη συνάντηση των Ανοιχτών Επιτροπών Αγώνα των Νοσοκομείων Αγίου Νικολάου Σιτίας και Ιεράπετρας. Η προσυγκέντρωση έγινε στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας. Γύρω στις 10.30 η συγκέντρωση κατευθύνθηκε με πορεία προς τον σταθμό ΚΤΕΛ Ιεράπετρας, όπου για την διευκόλυνση μετακίνηση των πολιτών του Δήμου Ιεράπετρας διατέθηκαν 7 λεωφορεία και περίπου στις 11 τα λεωφορεία ξεκίνησαν προς το Σελινάρι. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος δεινοπαθεί. Ο κόσμος είναι εκνευρισμένος με την όλη κατάσταση. Τα νοσοκομεία μας υπολειτουργούν. Κάτι πρέπει να γίνει, να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να εξυπηρετεί το κόσμος όσο μπορεί καλύτερα. Τι άλλο μπορώ να πω? Η συμμετοχή του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη από όλους τους νόμους, από όλες τις περιοχές. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγάλη εδώ στην προσυγκέντρωση 10 η ώρα. Πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και στο Σελινάρι, γιατί έχουμε μηνύματα ότι πολλοί κόσμος έχει αποφασίσει να έρθει με το αυτοκίνητό του και να μην προτιμήσει τα λεωφορεία. Δώσαμε ένα πρώτο δυναμικό παρόν εδώ στην Ιεράπετρα, λέγοντας ότι πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν 2 χρόνια με τις μεγάλες κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας εδώ στην Ιεράπετρα. Το συνεχίζουμε μαζί με τις άλλες πόλεις του νομού στο Σελινάρι. Μια πολύ δυνατή φωνή θα ακουστεί σήμερα εκεί στο Σελινάρι από όλο το Λασίθι ενωμένο, ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας στερήσουν το δικαίωμα να έχουμε δωρεάν περίθαλψη στον τόπο μας, ότι και τα 3 νοσοκομεία πρέπει να είναι εξίσου στελεχωμένα με την υποδομή που πρέπει και με τα χρήματα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν κανονικά, και θα είμαστε από τώρα και στο εξής στο δρόμο για να το υπερασπιστούμε. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση, βρισκόμαστε στα ΧΤΕΛ. Μετά από ένα μικρό προβληματάκι που υπήρχε με τα λεωφορεία, είχε ενημερωθεί ότι η ώρα θα ήταν 9.30, μετά έγινε αλλαγή στο πρόγραμμα και τα λεωφορεία θα φύγαν τελικά 10.30, για να ξεκινήσουμε για τη μεγάλη πορεία. Η σημερινή μέρα πρέπει να είναι μια μέρα με μαζική συμμετοχή. Πρέπει όλοι να βρεθούμε στο Σελινάρι, όλοι να διαδηλώσουμε. Τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Της υγείας των νοσοκομείων. Θέλουμε δημόσια υγεία. Δεν θέλουμε τους ιδιώτες να μπουν μέσα όπως οι κυβερνήσεις πάνε να το περάσουν. Αγώνα, αγώνα και πάλι αγώνα. Πάμε στο Σελινάρι γιατί θέλουμε να πούμε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, να μην κλείσουμε το νοσοκομείο, για να συνεχίσουμε να είμαστε υγιείς και να έχουμε υγεία, πολύ καλή υγεία και όλα τα απαραίτητα. Κλειστά παρέμειναν όλα τα καταστήματα της Ιεράπετρας, εμπορικά και εστίασης, καθ' όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας, με αφορμή το Παλασιθιώτικο Συλλαλητήριο για την Υγεία. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφάσισε τη συμμετοχή της κινητοποίησης με κλείσιμο των καταστημάτων από τις 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας, μαζική συγκέντρωση είχαν και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, το Μουσικό Λύκειο Γυμνάσιο Λασιθίου, το 3ο και 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, όπου συμμετείχαν ενεργά με πανό και συνθήματα για το Παλασιθιώτικο Συλλαλητήριο στο Σελινάρι για την Υγεία. Στην κάμερα του Telecrete μίλησε ο κύριος Λαμπράκης Μπάμπης. Επειδή πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να πάνε στο Σελινάρι, είπαμε εδώ πέρα σαν σύλλογοι γονέων του 1ου Γυμνασίου, του 3ου Γυμνασίου και του Μουσικού Σχολείου να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στην πλατεία και να δώσουμε ένα παρόν και συμπαράσταση στον αγώνα στο Σελινάρι.
Στην προσυγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας για την δημόσια υγεία στο νομό Λασιθίου έκανε λόγο ο κύριος Νικόλαος Δερμιτζάκης. Όταν καταφέρνουν τρεις πόλεις, τρεις κοινωνίες που τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές παρατάξεις επιδιώκουν μέσα από τους μηχανισμούς αυτές οι τρεις πόλεις να έχουν μεταξύ τους ένταση, να έχουν αντιπαλότητα εφαρμόζοντας την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Όταν λοιπόν αυτές οι τρεις πόλεις συνειδητοποιήσουν πως η πηγή των προβλημάτων τους, η αιτία της απαξίωσής τους είναι κοινή, και όταν αυτές οι πόλεις συντονίζονται και αγωνίζονται μαζί, τότε ναι, σήμερα είναι μια ωραία, μια ελπιδοφόρα ημέρα. Ο πλούτος του Λασιθίου, όπως και κάθε τόπο, είναι οι άνθρωποι του. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί που αποτελούν το λαό αγωνίζονται, τότε ο πλούτος γίνεται πιο μεγάλος. Και ναι, σήμερα από το σεμινάριο, εκεί που θα πάμε σε λίγο όλοι, διατρανώνουμε τον πλούτο και τη δύναμή μας για να αντιπαλέψουμε τη φτώχεια, τη μιζέρια, την αναξιοπρέπεια και την απαξίωση που μας κερνάνε οι κυβερνώντες χρόνια τώρα, σταδιακά, με κορύφωση τα τελευταία χρόνια, στα οποία δεν επιχειρείται, αλλά έχει επέλθει πλήρως η ουσιαστική μετατροπή των νοσοκομείων του Λασιθίου σε κέντρα υγείας. Ό,τι είναι του λαού για την εξουσία κοστίζει. Και ό,τι κοστίζει κόβεται. Κι αν είναι ανθρώπινη ζωή, κι αν είναι υγεία, κακό του κεφαλιού της. Κόβεται και αυτοί ως δαπάνη. Βαφτίζουν το έγκλημα εξορθολογισμό. Αυτός ο εξορθολογισμός είναι το δικό μας χάος. Γεραπετρίτες και γεραπετρίτσες, αγιονικολιώτες, αγιονικολιώτσες, συντιακές και συντιακοί, άνθρωποι, άντρες, γυναίκες της δουλειάς και του μεροκάματου, τρέμουν μην αρρωστήσουν. Ταλαιπωριούνται σε δομές υγείας που με νύχια και με δόντια κρατάνε όρθιες οι ήρωες γιατροί και υγειονομικοί. Οι τοπικοί παραγοντίσκοι, οι άτεγκτοι εφαρμοστές των πιο άδικων νόμων επιτελούν στον τόπο μας χρόνια τώρα το έργο των κυβερνήσεων. Από τη μια ξεδοντιάζουν τα τρία νοσοκομεία και από την άλλη παίζουν το παιχνίδι της εξάρτησης και της εξαγοράς με τη φαινομενική ενίσχυση του ενός νοσοκομείου εις βάρος του άλλου εις βάρος του ενός. Η κοροϊδία, ο εμπεγμός και τα ψέματα πεθαίνουν εδώ και σήμερα. Ο Λασιθιώτης και η Λασιθιώτισσα δεν είναι επέτης. Οι πόλεις μας δεν αξίζουν να ανταγωνίζονται για το ποια θα έχει αναισθησιολόγο, ποια καρδιολόγο και ποια παιδίατρο. Απαιτούμε λοιπόν την πλήρη λειτουργία των τριών νοσοκομείων του νομού ως τελεχωμένων επαρκώς νοσοκομείων με όλες τις ειδικότητες και όλο το προσωπικό που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της Ιτίας, του Αγίου και της Ιεράπετρας. Ο πλούτος λοιπόν του Λασιθίου είναι ο αγωνιζόμενος λαός του και απαιτεί αυτό το πλούτο που του ανήκει δικαιωματικά. Για να κοπεί το γέλιο και για να κοπεί και η χαρά σε όσους τρέφονται από την εμπορευματοποίηση της υγείας, σε όσους κάνουν business περιμένοντας την πελατεία στις ιδιωτικές κλινικές τους. Εχθρός λοιπόν και αντίπαλος κλείνοντας της Ιεράπετρας, της Ιτίας και του Αγίου είναι η πολιτική που μας στέλνει στην ιδιωτική, στον ιδιώτη αναγκαστικά, είναι η πολιτική που κλέβει από τους πολλούς για να τα δίνει στους λίγους, είναι η πολιτική που κάνει το πιο αναφέρετο δικαίωμα, το δικαίωμα στην υγεία, αντικείμενο διεκδίκησης του αγώνα. Σήμερα λοιπόν διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε απλά για ό,τι μας ανήκει. Καλή δύναμη, ραντεβού στο σεμινάριο. Ο νομός Λασιθίου μίλησε, χιλιάδες πολίτες από το ένα άκρο του νομού μέχρι και το άλλο συναντήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Σεληνάρι και με μία φωνή διατύπωσαν τη διαμαρτυρία τους για την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Με άριστο συντονισμό, οι ανοιχτές επιτροπές αγώνα των τριών νοσοκομείων Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας έστειλαν δυνατό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Το παρόν έδωσαν χωρίς να χαιρετήσουν τη συγκέντρωση οι Μητροπολίτες Πέτρας και Χερονήσου και Ιεραπίτνης και Σιτίας, οι Δήμαρχοι του Νομού Λασιθίου, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Οι Επιτροπές Αγώνα αποφάσισαν για τους ομιλητές, δίνοντας έμφαση σε ανθρώπους οι οποίοι είναι από το χώρο της υγείας. Η παρουσία της αστυνομίας διευκόλυνε την κίνηση, αποτρέποντας αυτοκίνητα και έκτακτα περιστατικά από το παλιό οδικό δίκτυο μέσω Παλιάς Εθνικής. Ο αγώνας συνεχίζεται και θα κορυφωθεί, γιατί όποιος έχει δίκιο δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια.
τον πρόβλημα του νομού, τα διασκορπισμένα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία τα οποία τα συγκρίνουν ορισμένοι με το Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο, πρέπει επιτέλους να στελεχωθούν για να μπορούν να ανταποκριθούν στις πρώτες ανάγκες του κόσμου. Δεν ζητάμε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, ζητάμε σε ένα καρδιακό πρόβλημα, σε μια άμεση πρόβλημα να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς υπάρχει μια απαξίωση στα νοσοκομεία του νομού, το βλέπουμε ότι ασυνεχίζεται. Και πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνιστήκαμε στο παρελθόν, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να καταλάβουν οι υπεύθυνοι ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, και εμείς αρρωσταίνουμε, και εμείς πεθαίνουμε και χρειαζόμαστε ακριβώς βοήθεια και ενίσχυση. Πιστεύουμε κάποιοι να πάρουν το μήνυμα και να καταλάβουν επιτέλους ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είμαστε και εδώ πέρα εμείς στην περιφέρεια, στη δασκαθιά της χώρας μας. Παραμένουμε πιστοί στον χώρο μας, στον τόπο μας και θέλουμε να το δούμε να αναβαθμίζεται και στο τεράστιο σημασία πρόβλημα της υγείας. Είστε ικανοποιημένος από τις μελλοντικές ανάγκες του κόσμου σε Ελληνάρια, από το Λασίδη, κύριε Δήμαρχε? Σύμφωνα με την ώρα, τη μέρα και τις ασχολίες, ειδικά των συμπατριωτών που ξέρω, δόξα τω Θεώ, υπάρχει συμμετοχή του κόσμου και διατρανώνουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και το στελέχος του νοσοκομείου μας. Είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα. Και γιατί είναι μεγάλη μέρα? Γιατί πρώτη φορά το Λασίθι ενωμένο δυναμικά αποφάσισε για την καθημερινότητα, για τη ζωή του. Είναι αδιανόητο το 2024 να μιλάμε ότι οι παροχές υγείας, έστω και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος, να μην είναι αυτές που επιτάσσει ο σύγχρονος πολιτισμός και οι σύγχρονες κοινωνίες. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να αναλάβουν το μήνυμα, έπρεπε να το έχουν ήδη λάβει, να μην αναγκάζουν τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, διότι αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού σαν μια κατάκτηση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε παροχές υγείας σύγχρονες πριν από 10 χρόνια και στη δεκαετία που διανύσαμε να απομειώνονται και να αποτελούνται σήμερα. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, να δώσουν τη σημασία που πρέπει σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο τομέα της υγείας. Ο γιατρός δεν μπορεί να λειτουργεί με εντέλεστε. Ο γιατρός κάνει ένα λειτουργήμα. Ασχολείται καθημερινά πώς θα περιθάλψει, πώς θα αλλάξει την καθημερινότητα ενός ασθενή, πώς θα μας δώσει το δικαίωμα στη ζωή. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λειτουργούν με εντέλεστε. Ειδικά το 2024. Πρέπει να το καταλάβουν, να αλλάξουν πολιτικές, να δοθούν τα χρήματα που πρέπει στους γιατρούς, στους υγειονομικούς και στον κάθε ένα ο οποίος ασχολείται με την πρωτοβάθμια δευτερόλεπτα. Όλος ο νομός Λασιθίου είναι ενωμένος και δίνει ένα μήνυμα ότι η νοσοκομιακή υγεία στον τόπο μας είναι μία αλυσίδα και κάθε νοσοκομείο είναι ένας κρίκος που δεν πρέπει να διαταραχθεί. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο Δήμο μας μπορεί να παίζει έναν ευρύτερο ρόλο λόγω των συνθηκών του τουρισμού και της θέσης του, όμως παρά τα αυτά αποτελεί τον κρίκο και έναν κρίκο από την αλυσίδα που δεν πρέπει να διαταραχθεί με τίποτα και πρέπει όλα τα νοσοκομεία να στηριχθούν σύμφωνα με τους οργανισμούς τους και να δοθούν κίνητρα κεντρικά από την κυβέρνηση για να μπορεί να υπάρχει παραμονή των γιατρών, του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού που έρχεται στον τόπο μας. Η σημερινή ενότητα πρέπει να μείνει όπως φαίνεται μας, κύριε Μενεκά, και τα υπόλοιπα θέματα που ασχολούν το Λασίθι. Βεβαίως, διότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πρόσχημα για τιμή λήψη σωστών αποφάσεων κεντρικά από δικές μας διχογνωμίες ή ασυμφωνίες. Είμαστε ενωμένοι και προχωράμε μπροστά. Ο υγιής άνθρωπος είναι υγιής και σωματικά και πνευματικά. Χρειάζεται να είμαστε και στα δύο επίπεδα υγιής. Τώρα η συγκέντρωση σημερινή δείχνει την αγωνία των ανθρώπων για τη δημόσια υγεία. Και ευχόμαστε η φωνή όλων των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν εδώ στον Άγιο Γεώργιο του Σεγινάρη να εισακουστεί, έτσι ώστε να παραμείνει δικαίωμα όλων των ανθρώπων η πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Είναι ένα δυνατόν παρόν όλων των λασιθιωτών, χωρίς τοπικισμούς. Είναι υποχρέωση που έχουμε όλοι να είμαστε εδώ, να διεκδικούμε το αυτονόητο, την υγεία για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον νομό Λασιθίου, τη διατήρηση του νοσοκομείου μας και την στοιχειώδη περίθαλψη στους συμπολίτες μας. Διότι πρέπει όλοι μας, εμείς το ξέρουμε, αλλά πρέπει οι μετά το Λασίθι να το καταλάβουν, ότι το Λασίθι δεν είναι το αποπέδι ούτε της Κρήτης, αλλά ούτε και της Ελλάδος. Καλό αγώνα σε όλους και καλή επιτυχία. Στα όρια του νομού Λασιθίου, στα όρια του νομού Λασιθίου, όπου πραγματικά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται για αυτό το οποίο πραγματικά αξίζει, που δεν είναι άλλο για σήμερα, η υγεία. Η υγεία ενώνει τον νομό Λασιθίου, όλη την περιφερειακή ενότητα, όλους
γιατί είναι όχι μόνο το ζητούμενο, είναι και ο σκοπός της σημερινής ημέρας. Με την παρουσία όλων μας, από ό,τι βλέπετε, όχι μονάχα διεκδικούμε, αλλά απαιτούμε αυτό το οποίο θέλει ο τόπος. Φτάνει πια να έχουμε ζητήματα και προβλήματα προς τους συμπολίτες, όπου αδυνατούν σε μια καθημερινότητα και σε μια καθημερινή βάση να ανταπεξέλθουν με την υγεία τους. Διεκδικούμε ενωμένοι το καλύτερο για όλο τον νομό, το καλύτερο για όλους τους συμπολίτες μας, και μέσα από αυτή την αγωνιστική, θα έλεγα, και το αγωνιστικό κάλεσμα προς όλους, δείχνουμε την απόγνωση στην οποία έχει βρεθεί. Οι Επιτροπές Αγώνων Ομούλας Ιθίου μίλησαν για την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των πολιτών σε ποιοτικές, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Σήμερα, σε αυτό το ιστορικό σημείο, ο Λασίθι γράφει ιστορία. Γράφει ιστορία 11 χρόνια μετά το προηγούμενο συλλαλητήριο που έγινε το 2013, που ήμασταν πάλι από όλο τον νομό για την υγεία και την εκπαίδευση. Αλλά το σημερινό συλλαλητήριο είναι διπλάσιο από αυτό του 2013. Άλλο! Και είναι διπλάσιο γιατί τα προβλήματα αυτά τα 11 χρόνια, αντί να λυθούν, γιγάντωσαν. Το 2013 είχαμε νοσοκομεία που παλεύαμε να τα κρατήσουμε ανοιχτά. Σήμερα μόνο για πλάκα μπορεί να πει κανείς ότι τα νοσοκομεία που έχουμε λειτουργούν ως νοσοκομεία και όχι ως κέντρα υγείας. Σήμερα όλο το Λασίθι έχει νεκρώσει. Όλο το Λασίθι είναι εδώ για να ανατρέψει τα νεοφιλελεύθερα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μετά από σχεδόν 15 χρόνια μνημονίων και μνημονιακών κυβερνήσεων, που όλες, η μία μετά την άλλη, έβαλαν το λιθαράκι τους στη συρρήκνωση, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε να βάλει και τα φόπλακα αυτού που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σαν δημόσια και δωρεάν υγεία. Αυτή τη δημόσια δωρεάν υγεία που κατακτήθηκε και επιβλήθηκε με αγώνες. Αυτή τη δημόσια δωρεάν υγεία που δημιουργήθηκε με χρήματα των εργαζομένων αυτού του τόπου. Η πανδημία όχι μόνο δεν έγινε αιτία, όπως θα περίμενε κανένας, να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά αντίθετα χρησιμοποιήθηκε για να διαλυθούν ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία και να χρηματοδοτηθούν οι κλινικάρχες. Θέλω να συγχαρώ όλες τις συλλογικότητες, όλα τα σωματεία, όλους τους συλλόγους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των τριών συντονιστικών επιτροπών του νομού. Οι τρεις συντονιστικές επιτροπές του νομού κατάφεραν να συνεννοηθούν, κατάφεραν να κλείσουν τα αυτιά τους στις διχαστικές δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς και δεν είναι το Λασίθι μονιασμένο. Ήρθε η ώρα να γράψουμε ιστορία. Για πρώτη φορά το Λασίθι ενωμένο. Και αυτή την ενότητα πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Κλείσαμε λοιπόν όλοι εμείς, όλοι εσείς τα αυτιά μας σε δικαστικές δηλώσεις. Γιατί κατά καιρούς κάποιοι, ή πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες, επαναφέρουν το μοντέλο του ενός κεντρικού νοσοκομείου στο νομό και τα άλλα με άγνωστη αρμοδιότητα. Κλείστε τα αυτιά σας σε αυτές τις φωνές
και απομονώστε όλους αυτούς, διοικητικούς, πολιτικούς και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες. Τα προβλήματα στην υγεία όχι μόνο δεν λύνονται, αλλά μεγεθύνονται. Το διέρη και βασίλευε δεν λειτουργεί, δεν είναι δυνατόν να φέρουν αντιμέτωποι τη μία πόλη απέναντι στην άλλη και τα 4 νοσοκομεία του νομού Λασιθίου είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Κανένα δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού, δηλώνουν οι φορείς της Ιτίας που ήταν παρόν στο συλλαλητήριο. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε ότι το ΤΕΛΕΚΡΙΤΗ έκανε ζωντανή μετάδοση από την αρχή έως το τέλος του Παλασιθιώτικου Συλλαλητηρίου με την βοήθεια του συνεργάτη Μανώλη Μεταξάκη. Λίγο πολύ είπε καλυμμένο με το μανδύα της συνεργασίας να έχουμε τα νοσοκομεία μας ανοιχτά σαν κτίρια, αλλά με κλειστές κλινικές ή στην καλύτερη μισόκλειστες, με τους γιατρούς μπαλάκι του τένις, πότε στη Ζητία, πότε στον Άγιο, πότε στην Ιερά Πέτρα, κάνοντας τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη και βάζοντας τη δική μας ζωή σε κίνδυνο. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μόνο την αρχή. Συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη, μέχρι η υγεία στον νομό μας να είναι αποκλειστικά δημόσιο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα όπως ονειρεύονται κάποιοι. Συνεχίζουμε έτσι ώστε κανένας νέος άνθρωπος να μην μετανιώνει που γύρισε στον τόπο του, στο Λασίθι μας. Ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα. Κάσος. Μόλις προχθές ακυρώνεται η αερομεταφορά από το 75χρονο τραυματία στο νοσοκομείο Σιτίας. Αποφάσισαν από το τηλέφωνο ότι δεν χρειαζόταν, ενώ πάλευε 5 ώρες για τη ζωή του. Άγιος Νικόλαος, 17 Μαρτίου. 33χρονος μετά από ατύχημα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το οποίο εφημερεύει χωρίς χειρουργό. Με λένε Γιάννη Φρυσούλη και είμαι εδώ για να μην χρειαστεί να διαβάσουν τα παιδιά μου το όνομά μου σε μια τέτοια μακάβρια λίστα. Με λένε Γιάννη Φρυσούλη και είμαι εδώ για να μην χρειαστεί να διαβάσω τα ονόματα των παιδιών μου σε μια τέτοια μακάβρια λίστα. Λασίδη, είμαστε εδώ για να μην πουν τα ονόματά μας σε μια τέτοια μακάβρια λίστα. Γι' αυτό κλείνουμε τον δρόμο. Και ας έρθουν να μας κουνήσουν το δάχτυλο, όπως συνηθίζουν τελευταία, οι πολιτικοί που πάνε να μας κλείσουν τα σπίτια. Η Ζητία, τα προβλήματα της σε σχέση με την υπόλοιπη, τις υπόλοιπες επαρχίες, θεωρώ ότι είναι εντονότερα από όλους. Βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από την πολιτεία, θεωρώ ότι πρέπει να είναι παρογός και ο Δήμος μας. Γίνονται προσπάθειες, όμως οι προσπάθειες αυτές δεν φτάνουν. Πρέπει το δυνατόν όλοι να συμμετέχουμε, όπως στήριξαν το Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου, έτσι και ο Δήμος να βάλει πλάτη, να μπει μπροστά και όλοι μαζί θα έχουμε το προσδόκιμο αποτέλεσμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Απαιτούμε λοιπόν αυτή την ώρα για λόγους δημοσιοσυμφέροντος και προστασίας της ανθρώπινης ζωής να εξεταστούν με την δέουσα προσοχή, λαμβάνοντας ως γνώμονα η πολιτεία τη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί το νοσοκομείο, την τεράστια απόσταση που πρέπει να διενυχθεί σε κακό οδικό δίκτυο, ώστε να υπάρξει πρόσβαση σε άλλα νοσοκομεία, και απαιτούμε να γίνουν δεκτές και να υλοποιηθούν ως γνώμη του κράτους διάφορες προτάσεις μας προκειμένου να μην θρυμίσουν ανθρώπινες ζωές. Στο συλλαλητήριο που ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι με επίκεντρο την τραγική κατάσταση της δημόσιας υγείας και το αίτημα στελέχωσης με γιατρούς και υλικό προσωπικό όλων των νοσοκομείων του Λασιθίου, έλαβαν μέρος πλήθος κόσμου, περιφερειακοί και υγειονομικοί. Η περιφέρεια Κρήτης είναι υπέρ του δωρεάν και δημόσιου συστήματος υγείας, υπέρ της ενίσχυσης των νοσοκομείων, υπέρ της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και γι' αυτό βρίσκεται εδώ. Δηλώνει παρόν, δηλώνει δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται για τις
επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα υγείας. Σήμερα οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των υγειονομικών του Λασιθίου και όλου του λασιθιωτικού λαού να έχει δομές υγείας τέτοιες που να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλους τους νομούς. Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι όλοι μαζί δίνουμε ένα αγώνα υπεράσπισης της δημόσιας δωρεάν υγείας. Αυτό το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της υγείας πρέπει να αγκαλιάσει και τους άλλους τομείς. Γιατί μόνο ο αγώνας και η ενότητα όλων των εργαζομένων μπορεί να φέρει αποτέλεσμα για ένα ισχυρό δημόσιο ποιοτικό σύστημα υγείας για όλο το λαό. Στο Πανλασιθιώτικο Συλλαγητήριο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε ένα νομό που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει 4 νοσοκομεία, 3 από αυτά ισοδύναμα, που ουσιαστικά κανένα από αυτά δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Ζητάμε λοιπόν την ενίσχυση των νοσοκομείων του Αγίου Νικολάου του νομού με στελεχειακό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό αλλά και άλλες ειδικότητες για να μπορεί ισοδύναμα να σταθούν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του λασιθιωτικού λαού. Δεν γίνεται ένας ολόκληρος νομός να μην έχει νοσοκομείο αναπτυγμένο που να μπορεί να δώσει φροντίδα δευτεροβάθμια. Είμαστε εδώ στον αγώνα και θα είμαστε στους δρόμους όσο χρειάζεται, όσο χρειαστεί και όσο αντέξουμε. Αγώνα στον δρόμο, εκεί που πρέπει να είναι ο καθένας, για την υγεία, για την υγεία μας. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αντιστεκόμαστε σε αυτό το που πάει να γίνει. Ο τουρισμός είναι η οικονομική κολόνα του νομού και απαιτούμε την υγειονομική μας ασφάλεια πρώτα του εργαζόμενου και έπειτα του επισκέπτη. Λοιπόν, έχουμε έρθει και εμείς εδώ σήμερα γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά έντονα και εμάς ΑΝΕΚΑΒ. Η δουλειά μας έχει καταλήξει να είναι οι διακομιδές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου, ιδιαίτερα της Ιεράπετρας, Σιτίας και του Αγίου τώρα τελευταία, προς τα τριτοβάθμια του Ηρακλείου, δηλαδή το Παγνί και το Βενζέλιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι να πάμε σε ένα επίγον περιστατικό, είτε τροχαίο, είτε κάτι άλλο. Αν δεν διορθωθεί αυτό, δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σωστά στο έργο μας. Και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Λασιθίου συμμετείχε ενεργά στο Πανλασιθιώτικο Συλλαλητήριο για την Υγεία στο Σελινάρι. Στην κάμερα του Τέλε Κρήτη μίλησε ο κύριος Προκοπάκης Γιάννης. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Λασιθίου συμμετέχει στο συλλαλητήριο. Έχουμε ενημερώσει όλα τα μέλη μας. Οι εργαζόμενοι από τα ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά είναι σήμερα εδώ πέρα. Έχουμε κάνει επαφές με την αστυνομία έτσι ώστε κάποιοι ταξιδιώτες, επισκέπτες της περιοχής μας να μπορέσουν να περάσουν αν πετάνε σήμερα. Οπότε οργανωτικά έχουμε βοηθήσει λίγο σε αυτό. Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων, όπως λέω, ξανά συμμετέχει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η υγεία, ένα δημόσιο αγαθό να είναι και για τους εργαζομένους και για τους πολίτες του Δήμου μας αλλά και για τους επισκέπτες μας. Δεν θέλουμε να βρεθούμε το καλοκαίρι με την έναρξη σεζόν να έχουμε προβλήματα και να μην μπορούμε να πάμε ανθρώπους επισκέπτες από τα ξενοδοχεία μας να, αν έχουν κάποιο ατύχημα, να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και να έχουμε θέματα να επηρεάζουν τη φήμη της περιοχής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση. Έχουμε κάνει επαφές και με το Υπουργείο, τα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου έχουν κάνει επαφές με το Υπουργείο. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Από ό,τι έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ένα ποσό το οποίο να πάει για τη στέγαση κάποιων νέων γιατρών το οποίο θα έρθει εδώ πέρα. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα χατζαπλάστ. Δεν είναι μια μόνιμη λύση. Έχουμε πει στον Υπουργό ότι πρέπει να αρχίσει να μιλάει με αρχεία αγοράς τα οποία να δώσουν τους μισθούς στους οποίους αξίζουν να πάρουν αυτή τη στιγμή. Η αγορά έχει μόνη της δημιουργήσει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και πρέπει ο Υπουργός Υγείας να μεριμνήσει έτσι ώστε να έχουμε στελέχωση με ανθρώπους και γιατρούς οι οποίοι θα πληρώνονται σωστά και δεν θα έχουμε προβλήματα. Είναι πάρα πολύ βασικό. Με την έναρξη σεζόν πρέπει να λυθεί αυτό. Μιλάμε, κύριε Προκοπά, για μια σεζόν η οποία τα μνήματα που έχουμε μέχρι τώρα θα είναι μια καλή, δυνατή, γεμάτη σεζόν. Οπότε δεν πρέπει να παίζουμε με τη δημόσια εικόνα της χώρας σε θέματα υγείας. Καταρχήν. Σίγουρα, βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι φέτος έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα στην Ευρώπη. Ένα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι και ένα είναι το Euro στη Γερμανία. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει κάπως τις κρατήσεις. Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν θα είναι μια κακή χρονιά, όμως πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι και σιγά σιγά να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν θέλω να μιλάμε για τις πανοπλησίες ακόμα ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά. Θα το δούμε όπως πάει. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα με θέμα πυρασφάλεια και πρόληψη πυρκαγιών,
που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου, την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην αίθουσα Αρχάβλη, στην Γρητσά. Σκοπός της περίδας ήταν η ενημέρωση των πολιτών και των μελών των πολιτιστικών συλλόγων για θέματα πυρασφάλειας και πρόληψης πυρκαγιών. Στο Τέλεκρήτη μίλησαν ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου, κ. Κώστας Γεροδήμος, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Αγίου Νικολάου, κ. Άρης Πάγκαλος, και αντιδήμαρχη Αγίου Νικολάου, κ. Γεωργία Πολυχρονάκη και κ. Στέριος Ατσαλάκης. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα την πυρασφάλεια τοπικά εδώ αλλά και όλου του νομού, προκειμένου να δούμε κάποια πράγματα οποία θα είναι χρήσιμα στους πολίτες όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, που κινείται η υπηρεσία και που μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν στο έργο της πολιτικής προστασίας γενικά. Η αντιπυρική περίοδο ξεκινάει επί την 1η Μαΐου. Υπάρχει όμως σκέψη να απαγορευτεί η καύση νωρίτερα. Αυτό θα το δούμε. Θα γίνεται πάντα με εισήγηση του διοικητή νομού, δηλαδή δικιά μου, και θα δούμε πότε θα απαγορεύσουμε την καύση. Προσανατολιζόμαστε περίπου στις 15 Απριλίου. Περίπου. Χωρίς να είναι αυτό σίγουρο. Θα έχουμε και φέτος πρόστιμα σε όσους παραβαίνουν τον νόμο και σε όσους ρισκάρουν την δημόσια ασφάλεια. Ναι, τα πρόστιμα ήδη επιβάλλονται. Έχουμε, αν γνωρίζετε, έχουμε κάποιες φωτιές στην περιοχή της Ιτίας, τα οποία έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Πάντα επιβάλλονται πρόστιμα. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι δεν. Επειδή έχουμε χειμερινή περίοδο, δεν πάω να πει ότι δεν πρέπει να λαμβάνει κάποια μέτρα πυρασφάλειας. Εκεί έρχεται και επιβάλλεται το πρόστιμο από εμάς. Αυτό που θα συμβεί φέτος είναι έχουμε την πρόσληψη 650 άτομα στην ΕΜΟΔΕ, τα οποία αυτά το καλοκαίρι εδώ, τουλάχιστον στην Κρήτη, θα γίνει διασπορά στους νομούς για περισσότερη πυρασφάλεια και πρόληψη. Θα έχουμε και ποιητικά μέσα φέτος. Δύο, νομίζω, είχε πει ο Γενικός. Κοιτάξτε, ναι, δύο είχε πει, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τέσσερα στην ουσία. Υπήρξε η πρωτοβουλία, διότι υπήρξαν πολλές συζητήσεις και από τους πολιτιστικούς συλλόγους. Υπάρχει ευαισθητοποίηση επί του θέματος και νομίζω και ενδιαφέρον μεγάλο για να δημιουργηθούν και ομάδες πυρασφάλειας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν το κίνητρο ουσιαστικά και ήταν θετική η ανταπόκριση τόσο από το Δήμο όσο και από την Αντιπεριφέρεια και κυρίως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Και τον κύριο διοικητή, τον Γεροδήμο και τους υπολείπους συνεργάτες του. Διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικοί σύλλογοι του Δήμου του Αγίου Νικολάου έχουν και ευαισθησίες που αφορούν παρόμοια θέματα. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας, άρα μας αφορά όλους. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Η πολιτιστική δραστηριότητα αφορά και το περιβάλλον μας κατά βάση. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό που υπήρξε αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι ήταν σημαντικό που υπήρξε αυτή η πληροφόρηση. Περιμένουμε κάποιες άλλες παρόμοιες δράσεις από την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Αγίου Νικολάου. Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, να δούμε πώς είναι οι ενδιαφερόμενοι και με ποιο τρόπο μπορούμε να τους εντάξουμε στο οργανόγραμμα διαχείρισης αυτών των κρίσεων. Η Πολιτιστική Ένωση του Δήμου Αγίου Νικολάου νομίζω είναι μια πρωτοβουλία η οποία αξίζει τον κόπο που συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή είναι 24 πολιτιστικοί σύλλογοι. Έχουν φύγει 3 λόγω του ότι δεν λειτουργούν, αλλά νομίζω είναι μεγάλο το νούμερο. 24 πολιτιστικοί σύλλογοι και υπάρχει εγρήγορση, υπάρχει ενδιαφέρον με τις όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται. Και έχω την εντύπωση ότι θα δείτε πολλά πράγματα στο μέλλον. Ήδη υπάρχουν πολλές μεγάλη κινητικότητα σε πολύ σοβαρά και υψηλού επίπεδου προτάσεις που έχουμε κάνει ήδη και προς το Δήμο και προς την Αντιπεριφέρεια. Μιλήσαμε όσον αφορά τις εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στην περιοχή και το πόσο επιτακτική είναι ανάγκη πρώτα να ενημερωθεί ο κόσμος, οι δημότες του Δήμου μας, όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών και τι κάνουμε σε περιπτώσεις που βρεθούμε εξαπίνης μπροστά σε μια πυρκαγιά σε ένα μέτωπο. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση, ακόμα πολύ ευχαριστημένη με την ανταπόκριση του κόσμου που ήρθε, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας και συνεργάτη τον κύριο Στέρκια Τσαλάκη. Έχουμε αρχίσει και συζητάμε και σχεδιάζουμε κάποιες ιδέες που πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και σε συνεργασία πάντα με την πολιτική προστασία του νομού και την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται ένας πολύ καλός σχεδιασμός, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει πολλά δεινά. Όχι μόνο στη χώρα μας, παγκοσμίως, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί το καλοκαίρι που έρχεται πραγματικά προβλέπεται δυσίωνο. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν ο πιο θερμός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, οπότε ο σχεδιασμός πρέπει να μπει σε καλούπια από τώρα.
Η σημερινή εισπεριδά ήταν πολύ, πολύ καλή. Είχε συμμετοχή, γι' αυτό ήταν καλό. Δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί και να συμμετείχει σε κάτι τέτοιες δράσεις. Εμείς από τη μεριά μας, σαν Δήμος, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αν χρειαστεί κάτι. Με αυτά τα μέσα που έχουμε, τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Τώρα είμαστε σε επικοινωνία με τους Προέδρους συνέχεια τώρα για να συντάξουμε τα σχέδια πολιτικής εκένωσης οικισμών και με την συνεργασία εδώ της κυρίας Λιγουνάκης θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια πολιτική προστασία πιο ενισχυμένη, μπορώ να πω. Τώρα, να ευχαριστήσουμε όλους που συμμετείχαν, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου και τον νομού Λασιθίου, τον κύριο Γεροδήμο και τον κύριο Χαζηδάκη, καθώς και τους συναδέλφους που ήταν εδώ μαζί τους, τον κύριο Κάκη από την περιφέρεια που συμμετείχε στην εισπερίδα, καθώς και τον πρόεδρο, τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος μας έδωσε το κίνητρο να κάνουμε μια συνεργασία που θεωρώ ότι είχε πολύ καλό αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι το βασικότερο στοιχείο είναι και η προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς. Το έχει να κάνει τόσο με την καθαριότητα του χώρου όπου είναι το χωράφι, το ή η αυλή, το οτιδήποτε άλλο, αλλά και με την πρόληψη που μας αφορά σίγουρα όλους. Έτσι. Ναι, σαφώς. Γι' αυτό και οι συνεχείς ενημερώσεις είναι μόνο καλό κάνουν. Και είναι αυτό που είπαμε και πριν και που τονίσαμε. Δεν είναι μόνο εγώ τι κάνω. Μας ενδιαφέρει και τι κάνει και ο γείτονας και όλος ο δημόσιος χώρος στον οποίο καθημερινά κινούμαστε. Ναι. Αποπνιχτική είναι η ατμόσφαιρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς η αφρικανική σκόνη έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο και δυνητικά τοξικό κοκτέιλ. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης εφιστά την προσοχή στους πολίτες, διότι βάσει των μετρήσεων που διενεργούνται στο δίκτυο σχέδια της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, παρατηρούνται αυξημένες τιμές των συγκεντρώσεων ΑΣ10 ως αποτέλεσμα μεταφερόμενης σκόνης προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι αυξημένες σε όλη την Κρήτη και ειδικότερα στη Δυτική Κρήτη. Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα, άτομα άνω των 65 ετών, καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους. Οι μετεωρολόγοι σημειώνουν πως το φαινόμενο θα υποχωρήσει το απόγευμα, ωστόσο θα επανέλθει την Κυριακή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτηση δημοσιογράφου για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη, δήλωσε: «Πολλές φορές η συστράτευση δυνάμεων δεν σημαίνει ότι μεγαλώνει το άθροισμα της δυναμικής, γιατί όπως ξέρετε, όταν σε επίπεδο προτάσεων προσθέτεις το 0 στο 0, τότε το άθροισμα παραμένει 0. Τους έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αν θέλουν, αν έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν, αν εννοούν αυτά που λένε, και το λέμε τώρα και για πολλωστή φορά, να κάνουν τον κόπο να συντάξουν το αντίστοιχο κατηγορητήριο. Δεν το κάνουν. Δεν το έχουν κάνει τόσες και τόσες φορές. Μόνο λάσπη στον ανεμιστήρα, μόνο ένα δίθεν αφήγημα συγκάλυψης για να καλύψουν την πολιτική τους ανυπαρξία. Άλλη μία λοιπόν τέτοια περίπτωση, όπως οι πολλές, ήταν και το σημερινό πυροτέχνημα και μάλιστα σε μια τόσο σοβαρή περίπτωση όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Νομίζαμε ότι τα κομμάτια του puzzle ήταν δύο, δηλαδή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και η πρόταση δυσπιστίας του πρόθυμου κύριου Ανδρουλάκη. Τελικά τα κομμάτια είναι τρία, έλειπε το τρίτο, το αποκάλυψε χθες ο κύριος Παπάς, είναι η προσυνεννόηση, άρα πλέον η πλήρης εικόνα μέχρι τώρα, γιατί όσο μιλάνε αποκαλύπτουν για τον εαυτό τους. Η πλήρης εικόνα είναι προσυνεννόηση, πρωτοσέλιδο από το Βήμα της Κυριακής, πρόταση δυσπιστίας από τον πρόθυμο κύριο Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές η συστράτευση δυνάμεων δεν σημαίνει ότι μεγαλώνει το άθροισμα της δυναμικής των δυνάμεων αυτών, γιατί όπως ξέρετε όταν σε επίπεδο προτάσεων προσθέτεις το 0 στο 0, τότε το άθροισμα παραμένει 0. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων του Τέλε Κρήτη. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.